Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Ναι, εντάξει, Το ήταν έβγαλες ή λίγο... το κράτησες? Όχι, ακόμα το έχω. Με γεια. Να είσαι καλά. Το πρώτο που θέλω να σου πω στον αέρα είναι ότι μας έλειψες. Μας έλειψες πολύ. Για μένα μου έλειψε να αγωνίζομαι, να σου πω την αλήθεια. Περίμενα ότι η πρώτη απάντηση θα ήταν αυτή. Η πρώτη απάντηση θα ήταν αυτή. Για όσους δεν γνωρίζουν, μιλάμε με έναν αθλητή που έχει φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης στο αγωνισμά του, στο άλμα εις ύψος, που εντάξει, στην Ελλάδα έχει δείξει και πρόσφατα έδειξε ότι δεν ξεχνιέται το ποδήλατο που λέγεται το αγωνισμά σου, και πήρες πάλι την πρώτη θέση. Και το... Πόσα χρυσά πήρες τώρα πρόσφατα? Δύο αγώνες έκανα, εντάξει, δύο και στους Στους δύο β' πρώτους, αλλά διασυλλογικούς, έτσι δεν λέγονται αυτοί οι αγώνες? διασυλλογικό και ένα, ναι, ένα meeting στην Κεφαλονιά μετά από αυτό. Και αυτό. Και θέλω να ρωτήσω καταρχάς αν νιώθεις υγιής, γιατί πέρασες πολλά, είχες τραυματισμούς, είχες επεμβάσεις, είχες χίλιας δυο. Αν νιώθεις, συγγνώμη Αντώνη, ξανά ότι ναι, είμαι εδώ, πατάω καλά στα πόδια μου. Κοίτα, ναι, πλέον και γι' αυτό μπορώ και αγωνίζομαι, γιατί όντως τα τελευταία 3 χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα και με τα χειρουργία και με κάποια άλλα θέματα που είχα και προσωπικά και υγείας. Αλλά ναι, αρχίζω και νιώθω αρκετά καλά και παλεύω και εγώ, δεν είμαι ο μόνος που έχει δυσκολίες είτε στον αθλητισμό είτε στη ζωή, και ουσιαστικά και σαν μήνυμα θέλω να περάσω και σαν πράξη ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και αυτό που θέλουμε ουσιαστικά. Δεν είναι λίγα αυτά που πέρασες, και επειδή γνωρίζω και το προσωπικό σου πολύ 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 την πολύ μεγάλη απώλεια που είχες, αλλά και για το θέμα της υγείας σου, πραγματικά είναι άξιο καταγραφής ότι έχεις επιστρέψει και είσαι και πάλι σε αυτό το επίπεδο, έτσι, γιατί δεν έχασες level, είσαι ακόμα ψηλά. Εντάξει, έχω πέσει λίγο, εντάξει, σαν επίπεδο να το πω έτσι, τουλάχιστον αλλά... για την Ελλάδα, ντά, okay. Για την Ελλάδα δεν, ναι, δεν βλέπω να έχεις χάσει έδαφος. Εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό, τα ξέρεις και εσύ, έχεις δει μέσα εκεί πέρα τι γίνεται. Ναι. Μετά από κάποια ηλικία τα παιδιά όλα σταματάνε και λόγω χρημάτων και λόγω, εγώ θα έλεγα, ομοσπονδίας και συνθήκων και καθημερινότητας, έτσι, στις προπονήσεις σας. Σίγουρα, ναι. Αλλά ναι, αυτό που θέλω φέτος είναι ουσιαστικά να ξαναβρω τα πατήματά μου και τα πόδια μου και να μπορώ να αγωνίζομαι και να έρθω σε ένα καλό ευρωπαϊκό επίπεδο και του χρόνου να κυνηγήσω κάτι πολύ καλύτερο. Μιας και το αναφέρεις, γιατί εγώ τέτοια θέλω να ακούω. Δεν θα ξεχάσω τον εαυτό μου να πετάγεται στο σπίτι και να πανηγυρίζει το μετάλλιό σου, και μετά εδώ που τα λέγαμε στην ώρα για μπλε να μας λες έτσι με τόση λεπτομέρεια το ότι είχες τραβήξει με εκείνο το περιβόητο παπούτσι και με το δάχτυλο και με όλη την ιστορία. Θέλω ξανά να τα ζήσω, και φαντάζομαι και ο κόσμος του Ηρακλή που μας ακούει αυτή τη στιγμή θέλει να καυχιέται, να υπερηφανεύεται, να λέει ότι βλέπετε αυτόν στο Ελσίκι, αυτόν στη Βουδαπέστη, αυτόν δεν ξέρω εγώ στη Μαδρίτη. Είναι δικό μας παιδί, είναι αθλητής του Ηρακλή. Σε τέτοιο επίπεδο, τι μπορούμε να περιμένουμε, ποιος είναι ο στόχος που έχεις βάλει και λες θέλω να πάω ξανά εκεί? Η αλήθεια είναι, στόχος είναι οτιδήποτε υπάρχει κάθε σεζόν. Δηλαδή, φέτος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βερολίνο. Mm-hmm. Στόχος είναι να καταφέρω να πάω πρώτα απ' όλα και από εκεί και μετά στον αγώνα όλα γίνονται. Πότε κρίνεται η συμμετοχή σου και πότε είναι αυτό? Έχει, η συμμετοχή θα κρυθεί μέχρι τέλη Ιουλίου, να το πω έτσι. Mm-hmm. Έχει πολύ δρόμο ακόμα και ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αρχή της σεζόν ακόμα. Δεν έχουμε ξεκινήσει κανονικά. Αλλά ναι, είναι και λίγο δύσκολα πλέον τα όρια και τα στάνταρ που βάζουμε. Αλλά ουσιαστικά κυνηγάω αυτό φέτος. Να μπορώ να έχω μια παρουσία εκεί. Με χαρά θα το υποδεχτούμε όλοι, το να σε δούμε το καλοκαίρι στο... Μακάρι, ναι, μακάρι. Μακάρι. Στο Βερολίνο. Αλήθεια, πού το έχεις αφήσει το νούμερο, στο 231 ή θυμάμαι λάθος? 2.31 στο κλειστό και 2.30 πολλές φορές στο ανοιχτό. 2.31, 2.30. Και τώρα πού είμαστε? Κοίταξε, τώρα
Δεν έχω πειδηθείς όπως θα ήθελα. Εντάξει, κυνηγάω κατευθείαν να βάλω και ψηλά για να πάρω κάποια ανατροφοδότηση βάσει προπόνηση και βάσει αγώνων. Mm-hmm. Αλλά στο έξω θα είναι 2x2-10 πολύ άνετα. Και σιγά σιγά πιστεύω θα αρχίσει να ανεβαίνει αυτό. Ένα 20-25 και μετά βλέπουμε. Εγώ δεν σε φοβάμαι. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν το σε φοβάμαι. Το θέμα είναι να μπορώ να είμαι καλά καθημερινά και να μπορώ να κάνω το δόντι και να το ζω όσο μπορώ. Αυτό πάει καλά, πιστεύω και η επιδόση θα έρθει. Η κίνηση με το Μαλί είναι συμβολική, δηλαδή κάτι ήθελα να κάνω ή έτσι σου βγήκε. Το μπλε Μαλί για όσους δεν γνωρίζουν, έτσι, που έχει βάψει ο Αντώνης. Δεν είναι τόσο για τον Ηρακλή όσο είναι κάτι αρκετά προσεκτικό. Ναι. Όπως είπες και πριν, η μέρα μου πέθανε πριν ένα χρόνο και ναι. Είχε ένα χούι η μάνα μου τελευταία χρόνια να βάφει τα μαγιά της περίεργα. Ναι, και ναι. Κάτι θυμάμαι από κάποιους φωτογραφίες. Κρατάω έτσι σαν θύμιση της μάνας μου. Έτσι, σαν εύχομαι να σε βλέπει. Εύχομαι να σε βλέπει. Ναι, με κάποιο τρόπο. Εντάξει, με κάποιο τρόπο και σίγουρα θα είναι υπερήφανη για σένα. Πες μου λίγο πώς ένιωσες τώρα πρόσφατα που ο Ηρακλής, ο γυμναστικός σύλλογος που έχει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά τους τελευταίους μήνες, αν το έχεις διαπιστώσει και εσύ, έχει αγκαλιάσει όλα τα τμήματα, έχει και την μπουτίκ, έχει τις προσπάθειές του, έχει τους ανθρώπους που ασχολούνται όσο μπορούν καθημερινά, που σου άνοιξαν αυτή την αγκαλιά, σε υποδέχτηκαν. Ήταν ένα ωραίο στιγμιότυπο που τουλάχιστον εγώ είδα από κοντά και όλα αυτά που ακολούθησαν έτσι. Έχει μια νοσκόμη αλήθεια από ό,τι φορά μετά από χρόνια που βλέπουμε Ηρακλή τόσο ενεργό και τόσο δίπλα στα παιδιά, ακόμα κι αν είναι παιδάκια που έρχονται απλά για να κάνουν, να μπουν στον αθλητισμό, είτε μεγαλύτεροι. Γίνεται μια αρκετά όμορφη προσπάθεια και αυτό σημαίνει Ηρακλή, γιατί πάντα εγώ από όταν ξεκίνησα να το πρέπει, θυμάμαι το γήπεδο να είναι full αθλητές του Ηρακλή. Κάθε προπονητής να είναι εκεί για κάθε σχεδόν αθλητή ό,τι χρειαστεί. Είναι πολύ ωραίο που βλέπουμε να ξαναγίνεται αυτό μετά από χρόνια. Και μιας και το πάμε στο ομαδικό, γιατί ναι μεν ο καθένας σας έχετε ένα ατομικό αγωνίσμα, αλλά όταν γίνονται αγώνες μιλάμε για τον Ηρακλή, έτσι, μιλάμε για τους υπόλοιπους συλλόγους. Από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι με ενημερώνει η καλή μου φίλη η Ελεονόρα η Ρωσιάδου, πάμε καλά και όσον αφορά το τμήμα Στίβου γενικά. Δηλαδή μου λέει ότι δεν αποκλείεται φέτος να πάμε πάρουμε πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια στους άνδρες. Και με τη δική σου συμμετοχή και προσφορά. Ναι, κοίταξε, μακάρι. Τώρα είναι δύσκολο αυτό που θέτεις. Αλλά ναι, πιστεύω πως ο Ηρακλής πάντα είχε, οι αθλητές του Ηρακλή, να το πω έτσι, είχαν πάντα μια διαφορετική ψυχή και θέλαμε να κάνουμε και κάτι για το σύλλογο. Δηλαδή πάντα ο Ηρακλής έφερε πριν μερικά χρόνια ήταν αρκετά ψηλά. Ήταν σίγουρα στην τριάδα με τετράδα στα πανεπιστήμια σύνορα, ανεξαρτήτου κατηγορία. Είχε μια αυτοκρατορία χτίσει, ειδικά δεκαετίες 70-80 κτλ. Είχε χτίσει. Καλά, παλιότερα ήταν και η υπερδύναμη. Ναι, υπερδύναμη, όπως το λες. Μέχρι πριν μερικά χρόνια ακόμα κρατούσε αυτό και όλοι οι αθλητές του Ηρακλή ήταν πάντα ένθρυμοι σε όλα τα πανεπιστήμια ή σε διασυλλογικά. Και ναι, από ό,τι βλέπω, ίσως σε κάποιες κατηγορίες καταφέρουμε να πάρουμε φρούτια. Μακάρι. Το εύχομαι. Το εύχομαι. Εντάξει, θα κάνεις ένα 2-32 και... Ναι. Και θα βοηθήσει. Εύκολα. Θα βοηθήσει. δεν το έχω ψάξει ποτέ, αλήθεια. Κάθε πρωτιά δίνει κάποιους πόντους, έτσι ώστε να υπάρξει το άθροισμα για να έρθει η πρωταθλήτρια. Ναι. Γνωρίζεις με την πρωτιά σου τι ακριβώς δίνεις στην ομάδα? Κοίταξε, εγώ να σου πω ακριβώς πώς λειτουργεί το διασυλλογικό και πώς λειτουργεί μετά το πανεπιστήμιο. Ναι, ναι. Θα σε γελάσω, αλλά σαν διασυλλογικό που είναι σε κάποια, που αφορά μια περιοχή της Ενωμένης Θεσσαλονίκης, πήγαμε αρκετά καλά φέτος. Τώρα, πανεπιστήμιο θα δείξει εκεί πέρα. Εκεί θα ξανασυλλεχθούν όλοι οι βαθμοί και θα έχουν ένα τελικό αποτέλεσμα. Η ζωή σου πλέον πώς είναι, ενώ Θεσσαλονίκη ξανακατεβαίνεις, Αθήνα, γιατί σε είχαμε όχι, χάσει και από αυτή την άποψη, γιατί ήσουν στην πρωτεύουσα αρκετό καιρό. Ναι, όχι Αθήνα. Όσον αφορά τις προπονήσεις, μένεις μόνιμα εκεί. Ναι, είμαι μόνιμα Αθήνα. Ναι. Mm-hmm. Ανεβαίνω μόνο εδώ την οικογένεια, άμα χρειαστεί κάτι για κάποιον αγώνα ή
οτιδήποτε άλλο. Δεν αναβαίνω συχνά πλέον. Να μας έξεγε καμιά φορά, γιατί προχθές είδες τι έγινε. Έπεσε πολύ, ναι, αγκαλιά. Ναι, ήταν όμορφα. Ωραία. Κοίτα, προσπαθώ όσο γίνεται, απλά και τα ταξίδια είναι λίγο ζόρι, πήγαινε όλη την ώρα. Σωστά. Σωστά. Αλλά όσο μπορώ, ευχαριστώ. Και ο βασικός λόγος που είσαι κάτω είναι αυτό, έτσι, είναι οι συνθήκες, είναι οι... το συνθήκες, ότι έχεις περισσότερα πράγματα για να νιώσεις καλύτερα ως αθλητής. Ναι, να σου πω κάτι, υπάρχει ένα ρηπτό, τα αεροπλάνα λέει φεύγουν από την Αθήνα. Ναι. Για όλους τους μεγάλους διαγωνισμούς, να το πω έτσι. Είναι πιο εύκολο να πετάξεις από εδώ για οπουδήποτε. Ναι, και εντάξει, οι συνθήκες δεν θα λέω ότι είναι αρκετά καλύτερες, αλλά είναι καλές και εδώ. Αλλά εντάξει, πλέον έχω χτίσει μια ψηλοβάση εδώ με το προπονητή μου, με το team και είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ που τα είπα μετά από πολύ καιρό. Ξανά εκφράζω τη χαρά μου που σε είδα και επιστρέφεις για τα καλά. Και εύχομαι το Βερολίνο να είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ναι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Και τουλάχιστον να είμαι ενεργός φέτος και να, και αν όχι φέτος, θα ξεκινήσει από το χρόνο να πηγαίνω όλα καλύτερα. Καλή δύναμη, Αντώνη. Σε ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.